ώρα που οι ρυθμίσεις όλες τις πόλεις της Ελλάδας πέφτουν, η κατάσταση εδώ και λίγες ώρες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών αποτελεί κυρίαρχο θέμα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ, καψιφώντας τις δυσχερείς καιρικές συνθήκες, γέμισαν τα 300 λεωφορεία και με κατεύθυνση προς την Αθήνα και τον τελικό προορισμό του ΟΑΚΑ. Από τις 11 η ώρα ήταν το ραντεβού στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, όπου μαζεύτηκαν όλα τα πούλμαν από την Θεσσαλονίκη, ούτως ώστε να κατέβουν και να ξεκινήσουν για τα Μάλγαρα, όπου θα γινόταν το ραντεβού το μεγάλο, με όλα τα πούλμαν από τη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός από ένα, υπήρχε ένα πρώτο έτσι, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, αφού ένα πούλμαν δέχτηκε επίθεση στην Καλαμαριά κοντά και στον Αηγιάννη, οπότε δεν κατάφερε να φτάσει. Βέβαια, οι φίλοι του ΠΑΟΚ βρήκαν τρόπο τελικά να φτάσουν στα Μάλγαρα, αφού έφτασε η τροχέα και η αστυνομία και έφτασε, πήρε τις καταθέσεις και όλα αυτά που ήταν να κάνει. Συγκεντρώθηκαν στα Μάλγαρα από όπου έφυγαν στις 3 η ώρα συνολικά τα πούλμαν, ξεκίνησαν από τα Μάλγαρα για να κατεβούν στην Αθήνα, όπου γύρω στις 9 και μετά από μία στάση της Θερμοπύλης έφτασαν στα διόδια των Αφηβνών, όπου θα περιμένουν μέχρι τις 3-3.30, όπου θα φεύγουν ανά 20 για το ΟΑΚΑ. Παράλληλα, ενθουσιασμός, συνθήματα, αισιοδοξία και πίστη για το θετικό αποτέλεσμα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που εύκολα κανείς διακρίνει στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, στέλνοντας αυτοί με τη σειρά τους το δικό τους μήνυμα για τη σημαντική αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Το κλίμα είναι πανηγυρικό. Σε κάθε στάση που γινόταν, οι οπαδοί άναβαν πυρσούς, τραγουδούσαν, συνθήματα. Έχουν το κύπελο στο τσεπάκι τους, θα λέγαμε. Παρ' όλα αυτά, σε όλο το κομβόι, η αστυνομική δύναμη ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Σε κάθε γέφυρα υπήρχε από ένα περιπολικό, ούτως ώστε να υποβρεχθούν κάποιες επιθέσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να περίμενε. Ωστόσο, καραμπόλα 5 λεωφορείων με οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ξεκίνησαν τη νύχτα από τη Θεσσαλονίκη, σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί έξω από το Βελεστίνο στο Βόλο. Ευτυχώς, σημειώθηκαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μόνο υλικές ζημιές και τα οχήματα κινητοποιήθηκαν δεξιά του δρόμου μέχρι να διαπιστωθεί ποια από αυτά αλλά και πόσα θα μπορέσουν, εάν είναι εφικτό να συνεχίσουν προς την Αθήνα. Υπήρχε ένα πρόπτο έξω από το Βόλο, στο Βελεστίνο κοντά, όπου 4 λεωφορεία συγκρούστηκαν μεταξύ τους σε μια περίεργη έτσι, καραμπόλα. Περίμεναν, αυτό έγινε στις 6-6.30 ώρα το πρωί και περίμεναν μέχρι τις 8-8.30 να έρθουν τα λεωφορεία, τα αναπληρωματικά, να τους μαζέψουν, να τους πάρουν και να κατευθυνθούν όλοι μαζί προς τα διόδια των Αφηβνών. Μια πολύ περίεργη έτσι, στιγμή. Στο Βόλο, εκεί φυσικά έφτασε η τροχέα αμέσως. Επικοινώνησαν μάλιστα και με την ΠΑΟΚ, μήπως μπορεί να βοηθήσει εκείνη. Και τελικώς βρέθηκε άκρη, ήρθαν τα καινούργια λεωφορεία από τον Βόλο και τους μετέφεραν και αυτούς στα διόδια των Αφηβνών. Συνολικά να πούμε ότι μιλάμε για ένα κομβόι κοντά στα 300 λεωφορεία και αρκετά βανάκια, αυτοκίνητα. Ωστόσο, τα επεισόδια δεν έλειψαν, καθώς αυτοσχέδια από με Μολότοφ δέχτηκε ένα από τα πούλμαν του ΠΑΟΚ στον Άγιο Κωνσταντίνο, λίγο μετά τα καμένα βούρλα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς, αλλά αυτό πιθανότητα να έγινε σε πολλά από τα λεωφορεία που έχουν αποκοπεί από τα κομβόι. Επεισόδια κατά τη διάρκεια της διαδρομής δεν υπήρχαν τόσα όσα ενδεχομένως να περιμένουμε. Υπήρχαν επεισόδια το βράδυ πριν την αναχώρηση στον ΟΣΕ, όπου κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ προσπάθησαν με διακριτικά να πάρουν το τρένο για να κατέβουν μόνοι τους στην Αθήνα, κάτι που η αστυνομία είχε απαγορεύσει από την αρχή. Είχε πει ή θα πάτε με τα πούλμαν ή θα πάρετε τα γιοταχή σας και θα πάτε το πρωί. Με το τρένο δεν ταξιδεύει κανείς, γιατί ακριβώς δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν και τις στάσεις των τρένων, αφού ήδη ελέγχουν πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα, από το μετρό, τους σειρμούς κτλ. Μέχρι το κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια κτλ. Οπότε κάποιοι οπαδοί που προσπάθησαν να πάρουν το τρένο και να φύγουν, και μάλιστα είχαν και διακριτικά πάνω τους, αυτό ίσως να είναι. Κάποιοι ίσως να τη γλίτωσαν και να κατέβηκαν χωρίς διακριτικά. Αυτοί που ήταν με διακριτικά όμως, η αστυνομία τους έκοψε, αφού από τις 11 η ώρα στον ΟΣΕ υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθεί ακριβώς αυτή η κάθοδος.